Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ντσούλη. Λοιπόν, δύσκολο διήμερο και να ξεκινήσουμε λίγο από τα χθεσινά, γιατί σήμερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί, θα λέγαμε, πάρα πολύ σε σχέση με την τηλεκπαίδευση και με όσα ζήσαμε κατά την χθεσινή ημέρα. Ήμασταν λοιπόν το πρωί χθες μαζί, την ώρα που μας λέγατε ότι δεν έχετε κάποια ενημέρωση από σχολεία ότι κάτι δεν πάει καλά με την τηλεκπαίδευση. Στην πορεία βέβαια της εκπομπής διαπιστώθηκε ότι πραγματικά τα πράγματα εξελίχθηκαν πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με αυτό το θέμα. Θέλω να μας πείτε τι καταλάβατε από χθες, τι έγινε χθες και ξαφνικά τα παιδιά, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, δεν ήταν σε αυτό που έπρεπε να είναι. Κοιτάξτε, κύριε Ντσούλη, το είπαμε και χθες. Υπήρξε αυτή η ανακοίνωση 7.30 ώρα, το παρατέταρτο, που ήταν μισή ώρα νωρίτερα. Κάποια σχολεία ήταν ήδη ανοιχτά, ξέρετε, γιατί είχαν και πρωινές ζώνες. Είχαν δεχτεί δηλαδή παιδιά από τις 7 η ώρα. Αυτή λοιπόν η ανακοίνωση, η πολύ εσπευσμένη των Δήμων, προκάλεσε όλα αυτά τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων και κατ' επέκταση και στην τηλεκπαίδευση. Είχαμε λοιπόν αυτή την εικόνα, κάποια σχολεία να δουλεύουν πλήρως με τηλεκπαίδευση, κάποια να μην δουλεύουν και κάποια να έχουν κάποια τμήματα. Υπήρξε μεγάλη έτσι, προσπάθεια και από τους διευθυντές και από τους εκπαιδευτικούς ή από το σπίτι τους ή από το σχολείο τους να προλάβουν να οργανώσουν όλο αυτό το πράγμα, αλλά είδαμε ότι υπήρξαν κάποιες αστοχίες που νομίζω ότι προκλήθηκαν από την ώρα ανακοίνωση του κλεισίματος του σχολείου. Θέλω όμως να σα ρωτήσω το εξής, κύριε Ξανθόπουλε. Οι διευθυντές ή οι εκπαιδευτικοί που αποφάσισαν να μην κάνουν τηλεκπαίδευση, δεν θα έπρεπε να σας ενημερώσουν? Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να σηκώσουν τηλέφωνο και να πούνε, κύριε Ξανθόπουλε, έτσι πως ήρθαν τα πράγματα, δεν προλαβαίνουμε ούτε να ανεβάσουμε στο web την ύλη, ούτε να ετοιμάσουμε το μάθημά μας στην τηλεκπαίδευση. Να γνωρίζετε ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν μπορούμε. Δεν το προλαβαίνουμε. Αυτό γιατί δεν έγινε και ο κάθε διευθυντής πήρε από μόνος ή δάσκαλος την απόφαση? Κοιτάξτε, κύριε Ντσούλη, χτες μιλήσαμε σχετικά νωρίς. Και να το συμπληρώσω το ερώτημα, γιατί αυτό συνέβη μόνο στα δημοτικά και δεν συνέβη σε γυμνάσια και λύκεια, που εκεί δεν είχαμε κανένα απολύτως παράπονο? Αν πούμε ότι και εκεί την ίδια ώρα ανακοινώθηκε το κλείσιμο. Ναι. Να σας πω, για διευθυντικά, εντάξει, δεν ξέρω να εξηγήσω γιατί λειτουργήσε καλύτερα ή γιατί εκεί οι διευθυντές βρίσκονταν σε μια μεγαλύτερη ετοιμότητα. Αν έχει σχέση με τα παιδιά, το πόσο πιο εύκολα μπορούν να μπουν ή ακόμη και με το πρόγραμμα. Γιατί εκεί, ξέρετε, στη δευτεροβάθμια πάμε κατευθείαν με το πρόγραμμα που έχουμε της ημέρας και λειτουργούμε με το ορολόγιο πρόγραμμα που έχουμε, απλά μπαίνουμε στο WebEx. Οπότε είναι κάπως πιο εύκολο να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα, γιατί τα παιδιά ξέρουν ήδη το πρόγραμμά τους, λειτουργούν απολύτως τις τάξεις τους και απλά γίνονται όλα μέσω WebEx. Σε εμάς είναι λίγο πιο σύντομες οι ώρες, πρέπει να έχουν και το πρόγραμμα τα παιδιά τους στο ορολόγιο και ίσως αυτό να δημιουργεί ένα ακόμη έτσι εμπόδιο. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τα πάντα, αλλά θέλω να πω ότι ίσως οι διευθυντές θα έπρεπε να είχαν κάνει μια ενημέρωση, αυτοί που είχαν πρόβλημα εννοείται, έτσι, να είχαν πρόβλημα ενημερώσει λίγο νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, τους μετά τις 10.30, εν πάση περιπτώσει που δημιουργήθηκε όλο αυτό το θέμα, είχα επαφή μαζί τους, μιλήσαμε. Κύριε Ξανθόπουλε, για να λύσουμε το θέμα, ήταν δηλαδή διευθυντής είμαι, κάνω ό,τι θέλω και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν, ή ήταν μια δυσκολία? Τι έχετε βγάλει εσείς στο συμπέρασμα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή. Παϊράκι των διευθυντών, των συνδικαλιστών, τι ήταν αυτό χθες? Όχι, δεν μπορώ να μιλήσω για αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να μιλήσω για μπαϊράκι. Πρέπει να δω τι εξηγήσεις θα δοθούν και οι εξηγήσεις που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής όλες είναι, νομίζω, εύλογες. Μιλάνε για συγκεκριμένες περιπτώσεις, γιατί έγινε και τι δεν έγινε και πώς οδηγήθηκαν σε μια τέτοια απόφαση. Τώρα το κατά πόσο είναι εύλογο ή λιγότερο δικαιολογημένο, αυτό θα το δούμε. Θα εξετάσουμε την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, θα ξαναμιλήσω με τους διευθυντές και νομίζω θα διευθετήσουμε το ζήτημα αυτό. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, κύριε Ντσούλη, είναι η πρόθεση και το πώς δουλέψαμε τη δεύτερη μέρα. Και την πρώτη μέρα μπορούμε να επικαλεστούμε. Σήμερα γιατί δεν λέμε τίποτα, γιατί είναι όλα καλά. Είδατε λοιπόν ότι τη δεύτερη μέρα που είχαμε το πρόγραμμα από χθες, που ξέραμε τι θα γίνει, σήμερα πήγαν όλα ρολόι.
Χθες υπήρξε αυτή η αστοχία, η οποία κατά την άποψή μου απορρίθμισε λίγο το σύστημα. Δεν θα έπρεπε να το απορριθμίσει σε αυτό το βαθμό. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να είμαστε σε μια ετοιμότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει συνέβη. Πάντως έχω την εντύπωση ότι για να πάνε και όλα καλά σήμερα, μάλλον ή τους σφίξατε τα γάλατα, δεν ξέρω αν χρησιμοποιώ την καλή έκφραση, αλλά εν πάση περιπτώσει σφίχτηκαν κάποια πράγματα από χθες για να γίνουν σήμερα. Δεν νομίζω να είναι όλα τυχαία. Δεν λειτουργούμε στην εκπαίδευση και στην σύγχρονη δημόσια διοίκηση με αυτόν τον αυταρχικό τρόπο. Εντάξει, όχι. Το λέω με την έννοια πείθουμε, ότι χρειάζεται καμιά φορά λίγο να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Χρειάζεται καμιά φορά. Κοίταξτε, όποτε χρειαστεί, να ξέρετε ότι θα σηκώσουμε το γάντι για κάτι τέτοιο. Αυτό, απλά αυτό νομίζω ακριβώς. Ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν χρειάστηκε, γιατί έχουμε και την εμπειρία της προηγούμενης Δευτέρας, που πάλι που είχαμε το πρόγραμμα από νωρίς είχαμε δουλέψει, έχουμε τη σημερινή εμπειρία, βλέπουμε ότι αυτό το πρόβλημα εντοπίστηκε όταν είχαμε τις αποφάσεις το πρωί. Επομένως νομίζω ότι οι περισσότεροι διευθυντές αυτοί ήταν που το τρέξαν τη Δευτέρα, αυτοί ήταν που το τρέχουν σήμερα. Ναι. Δεν νομίζω ότι είχαν κάποια, ας το πω έτσι, κακή πρόθεση για να... δημιουργήσουν ένα πρόβλημα ή πολλοί το συνδύασαν και με τις προσωπικές. Να αποφύγουν την εργασία. Ναι, δεν επιγόπωνε. Όχι μόνο για να αποφύγουν. Αυτό είναι ίσως και το λιγότερο καμιά φορά. Αλλά ξέρουμε ότι πολλοί συνδικαλιστές και το έχουν εκφράσει διαφωνούν με αυτόν τον τρόπο όταν τα σχολεία κλείνουν σε καιρικά φαινόμενα. Και δεν το κρύβουν, το έχουν βγάλει και σε ανακοινώσεις και με δηλώσεις. Έχουν εκφράσει την πλήρη διαφωνία τους. Όταν τα σχολεία λένε κλείνουν λόγω καιρού, κλείνουν και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Τελεία, παύλα. Με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι. Έτσι λένε οι συνάδελφοι σας. Αυτό το μπορεί κάποιοι να το λένε. Τουλάχιστον δεν λέω. Αυτό οι συνάδελφοι μπορεί να το λένε, μπορεί να το ισχυρίζονται, να το γράφουν, αλλά η πραγματικότητα, αυτή που ζούμε σήμερα, αυτή που ζούσαμε την προηγούμενη Δευτέρα, αυτή που ζήσαν αρκετές οικογένειες χθες, ήταν τελείως διαφορετική, όπως είδατε. Είμαστε πια σε ένα σημείο, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Παλιά όταν έκλειναν τα σχολεία και οι δάσκαλοι δεν πήγαιναν στις δουλειές τους ενώ πληρώνονταν, τώρα θα πρέπει να κάνουν τηλεργασία. Αυτή η μετάβαση λίγο μας δυσκολεύει. Σιγά σιγά νομίζω ότι θα ενσωματωθεί στον καθημερινό, στη ρουτίνα, ας πούμε, του εργασιακού μας βίου, και πιστεύω πιο εύκολα τις επόμενες φορές θα μπορούμε να μεταπίπτουμε από την μια μορφή εργασίας, δηλαδή τη διαζώση, στην άλλη. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε στους καιρούς και στις απαιτήσεις της πολιτείας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Νωρίτερα είχαμε αντιδημάρχους και από την Καστοριά και από το Άργος. Θα δούμε ίσως την κατάσταση και στον Εστόριο σε λίγο. Για τους αύριους χώρους των σχολείων, σχολικών μονάδων, φαίνεται ότι τα πράγματα θα πάνε καλά και σε αυτό το κομμάτι και τα τελευταία σχολεία ίσως καθαριστούν σήμερα, εάν δεν έχουμε νέα χιονόπτωση και πάμε για αύριο κανονική λειτουργία των σχολείων. Είναι κάτι το οποίο δίνετε κι εσείς μεγάλη βαρύτητα. Πιστεύετε ότι ένα σχολείο, αν δεν έχει αύριο χώρο ικανοποιητικό, πρέπει να ανοίγει ή όχι? Εξαρτάται τι εννοούμε τώρα. Αν είναι να καθαρίσουμε όλο το προάβλιο στο, και κάποιες φορές έχουν μεγάλα προάβλια στο 100%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ δεν το βλέπα τελείως απαραίτητο. Το να έχουμε όμως ένα διάδρομο να μπορούν να βγουν, να μπουν, να βγουν τα παιδιά και με ασφάλεια είναι αρκετό. Και νομίζω ότι στα διαλύματα τα παιδιά μπορούν να μείνουν μέσα στους διαδρόμους και τα λοιπά, όπως το κάνουμε συχνά. Εντάξει, έχουμε και το υγειονομικό πρωτόκολλο, βέβαια πρέπει να αερίζουμε τις αίθουσες στα διαλύματα. Αλλά νομίζω ότι αν καθαριστεί όχι όλο το προάβλιο, αλλά το μισό και η πρόσβαση, ας πούμε, νομίζω μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δούμε, δεν λοιπόν, είναι απαγορευτικό το προάβλιο για την λειτουργία των σχολείων. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάμε για αύριο. Γιατί... Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε θέρμανση, έτσι, να έχουμε να μην έχουν σωλήνες σπάσει κτλ. Γιατί θέλουμε και το υγειονομικό πρωτόκολλο να υπάρχει καθαριότητα στα σχολεία και στις τουαλέτες μας. Και από εκεί και πέρα, μια πρόσβαση να μπορούμε να μπούμε να βγούμε με ασφάλεια. Ωραία. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι αυτή Ωραία. Τη στιγμή. Άρα λοιπόν, ούτε και σε αυτό το κομμάτι είχαμε κάποιο πρόβλημα. Η θέρμανση κανονικά παντού σε όλα τα σχολεία του νομού. Ναι, σε αυτό το έχουν φροντίσει οι Δήμοι. Δεν νομίζω υπάρχει... παρότι το πετρέλαιο είναι γνωστό. Είναι στο Θεό, στο Θεό. 1,30. Ναι, προσπαθούν όσο μπορούν και αυτοί, γιατί δεν γίνεται δυστυχώς και κάποια ειδική έκπτωση για το πετρέλαιο των σχολείων. Το πληρώνουν κανονικά όπως το πληρώνουμε όλοι μας οι σχολικές επιτροπές. Δημιουργεί και αυτό μια ακόμη δυσκολία σε περιοχές όπως η δική μας, που ο χειμώνας διαρκεί και είναι και βαρύς για πολλούς μήνες. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη, και χαίρομαι που η σημερινή, εν πάση περιπτώσει, εξέλιξη, εικόνα δείχνει, νομίζω, την πραγματική λειτουργία των μονάδων μας και αποτυπώνει την πρόθεση των εκπαιδευτικών να δουλέψουν και να εργαστούν έστω και με την Ας το κρατήσουμε αυτό. Η ζωή κάθε μέρα μας διδάσκει, κύριε Ξανθόπουλε, κάθε μέρα, αρκεί να γινόμαστε με αυτή τη διδασκαλία που μας κάνει καλύτεροι.
Λοιπόν, αυτό έχει σημασία. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ναι, ναι, ναι. Το κρατάμε αυτό. Πάντα δεν είμαστε τέλειοι. Διορθωνόμαστε, βελτιωνόμαστε. Βλέπουμε που δεν πήγαμε καλά. Παίρνουμε τα μέτρα μας και πάμε λίγο καλύτερα, ώστε να βελτιώνουμε και τα σχολεία μας και την κοινωνία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Αντώνη. Να αναγνωρίζουμε που μένουμε πίσω και να το βελτιώνουμε συνεχώς. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.